δεσμευμένοι πόροι, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης των επενδύσεων. Και δεύτερον, επιταχύνουμε τη διαδικασία στο να μπορέσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτοί οι πόροι να φτάσουν στην πραγματική οικονομία και να βοηθήσουν την ανάπτυξη της περιοχής. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, που είναι το πιο κρίσιμο και που έχει άμεση σχέση και με τη συνάντησή μας, η ενημέρωση για τον περιφερειακό σχεδιασμό. Και εδώ θέλω να κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν και επίσης να μου επιτρέψετε να μην μπω σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή, δεν θέλω να επιβάλλω καμία άποψη και καμία πρόταση. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Η πρόθεσή μου είναι στα πλαίσια του διαλόγου για τον περιφερειακό σχεδιασμό να ακούσω όλες τις προτάσεις, να πάρω όλες τις προτάσεις υπόψη και στο τέλος να καταλήξω, γιατί εγώ θα έχω την ευθύνη, η περιφέρεια θα έχει την ευθύνη, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, στην καλύτερη λύση. Άρα σήμερα δεν ήρθα εδώ για να σας επιβάλλω μία πρόταση, μία κατεύθυνση, μία επιλογή. Ήρθα να σας ενημερώσω για το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε, γιατί το πλαίσιο που κινούμαστε σήμερα είναι διαφορετικό από αυτό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Και θα δούμε πού είναι οι διαφορές. Καταρχήν πρέπει να πω ότι είμαι σίγουρος, όπως και εσάς σας ενοχλεί και εμένα με ενοχλεί ιδιαίτερα, η κατάσταση που υπάρχει στην Πελοπόννησο. Την έχω χαρακτηρίσει ως προσβολή του πολιτισμού μας. Δεν με ενδιαφέρει το ότι υπάρχουν απειλές για πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Ακόμη και αν δεν υπήρχαν πρόστιμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, εμείς έπρεπε να κινηθούμε με γρήγορους ρυθμούς, γιατί δεν επιτρέπεται να υπάρχει αυτή η κατάσταση πια στον αιώνα μας και σε ανεπτυγμένες περιοχές που, όπως είπα, μας προσβάλλει όλους. Η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πράγματι η τελευταία σε κατάταξη στην διαχείριση των απορριμμάτων. Πρέπει λοιπόν να κάνει ένα μεγάλο άλμα. Κάνουμε προσπάθειες σε όλα αυτά που είπα και πριν και που θα πω και στη συνέχεια. Θέλω να πω από την αρχή ότι έχω, και θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό, μια πολύ καλή σχέση συνεργασίας και με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και με τον Φορέα Διαχείρισης των Απορριμμάτων, και πιστεύω ότι συνεχίζοντας αυτή την καλή συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα που χρονίζουν. Πάω λοιπόν πάλι από την αρχή. Η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι τελευταία σε κατάταξη. Είμαστε η χειρότερη περιφέρεια στην Ελλάδα, για να μην τολμήσω να κάνω σύγκριση και με τις ευρωπαϊκές χώρες. Και είμαστε τελευταία γιατί όχι μόνο δεν διαχειριζόμαστε σωστά τα απορρίμματα, αλλά δεν έχουμε και καμία υποδομή για να τα διαχειριστούμε. Υποδομή που για τις άλλες περιφέρειες θεωρούνται ήδη ξεπερασμένες. Οι άλλες περιφέρειες λειτουργούν στη χειρότερη περίπτωση με χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, με χιτά. Οι χιτά έχουν ήδη ξεπεραστεί και από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε σε χιτή, δηλαδή σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει χιτά. Έχει μόνο χωματερές, χαδά, ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης απορριμμάτων. Και έχει έναν χιτά μόνο στο Κιάτο, ο οποίος και αυτός έχει φτάσει στα όρια της εξάντλησης του, της δυναμικότητας. Δηλαδή, σε ένα-δύο χρόνια, πιθανόν θα ολοκληρωθεί και η δυναμικότητά του δεν θα μπορεί να λειτουργήσει, δεν θα είναι αποτελεσματικός. Άρα πρέπει να πάμε από την αρχή. Η λογική λοιπόν που ξεκινήσαμε τον περιφερειακό σχεδιασμό ήταν ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο και ενδεχομένως και στην τεχνολογία, αν καταφέρουμε, για να φτάσουμε ή ακόμη και να ξεπεράσουμε, γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο φιλόδοξο σχέδιο στην περιφέρεια, να ξεπεράσουμε τις άλλες περιφέρειες στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αν ακολουθήσουμε τη σειρά που ακολούθησαν οι άλλοι, δεν θα τους προλάβουμε με τίποτα. Αν ξεκινούμε τώρα να αρχίσουμε να κάνουμε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, μετά υπολοιμμάτων, να ψάχνουμε να δούμε, χάσαμε το παιχνίδι. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ένα μεγάλο άλμα. Υπήρχε ένας προηγούμενος περιφερειακός σχεδιασμός, ο οποίος αν είχε υλοποιηθεί, τώρα δεν θα είχαμε οξυμένα προβλήματα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ήταν ο περιφερειακός σχεδιασμός που είχε κάνει η κυρία Βούρη. Είχε εγκριθεί το 2005. Και ολοκληρώθηκε η πενταετία μέσα από την οποία κρίνεται και αναθεωρείται ένας περιφερειακός σχεδιασμός στις 10 Φεβρουαρίου του 2010. Αυτός ο περιφερειακός σχεδιασμός προέβλεπε ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων χιτά σε κάθε νομό. Δεν υλοποιήθηκε. Προέβλεπε ένα κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε κάθε νομό
δεν υλοποιήθηκε. Προέβλεπε την δημιουργία μιας μονάδας λιπασματοποίησης της Μόλαξ στην Καλαμάτα, δεν υλοποιήθηκε. Προέβλεπε μια μονάδα βιολογικής ξύρανσης και ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, δεν υλοποιήθηκε. Επειδή δεν υλοποιήθηκε αυτός ο περιφερειακός προγραμματισμός, ο περιφερειακός σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αποφασίσαμε μετά από μια έκθεση που έκανα και έστειλα στην κυρία Μπυρμπίλη, στο Υπουργείο, στο ΙΠΕΚΑ, αποφασίσαμε να αναθεωρήσουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό και ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Ήδη η μελέτη για τον περιφερειακό σχεδιασμό τον καινούριο είναι στα χέρια σας και αρχίζουμε τη διαδικασία όχι αναθεώρησης του παλιού, αλλά στην ουσία έγκρισης ενός νέου περιφερειακού σχεδιασμού. Τα περιθώρια που έχουμε τα χρονικά περιθώρια για να ολοκληρωθεί αυτός ο διάλογος εξαντλούνται στο τέλος Σεπτεμβρίου. Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς για την ημερομηνία, γιατί είναι 45 μέρες από τη στιγμή που υπογράφηκε, κατατέθηκε και παραδόθηκε ο περιφερειακός σχεδιασμός κτλ. Δεν έχει σημασία η μέρα, αν θα είναι 30 Σεπτεμβρίου ή αν θα είναι 2 Οκτωβρίου, στο τέλος Σεπτεμβρίου πάντως ολοκληρώνει τη διαδικασία του διαλόγου για τον περιφερειακό σχεδιασμό, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει και την διαδικασία της ολοκλήρωσης της μελέτης, της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι προϋπόθεση για να υπάρξει ο περιφερειακός σχεδιασμός. Η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει ολοκληρωθεί, την έχουμε στα χέρια μας, την καταθέσαμε ήδη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στην κυρία Μπυρμπίλη. Έχει φύγει από εκεί, έχει πάει στα συναρμόδια Υπουργεία, γιατί και αυτοί πρέπει να γνωμοδοτήσουν. Έχουν και αυτοί ένα χρονικό περιθώριο κάποιων ημερών για να πάρουμε τις γνωμοδοτήσεις τους. Πάμε στη διαδικασία λοιπόν της έγκρισης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ταυτόχρονα κάνουμε το διάλογο για τον περιφερειακό σχεδιασμό, τον ΠΕΣΔΑ. Ολοκληρώνουμε το Σεπτέμβριο και τελειώσαμε. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του διαλόγου αποφασίζουμε την χωροθέτηση των μονάδων και την εφαρμογή του μεταβατικού σταδίου. Αφού ολοκληρώσουμε τη χωροθέτηση των μονάδων, πάμε σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, χωρίς να προσδιορίζουμε συγκεκριμένη τεχνολογία, χωρίς να παρεμβαίνουμε δηλαδή σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά βάζοντας κάποιους στόχους για το τι χαρακτηριστικά θα έχουν αυτές οι μονάδες. Πάμε σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό και στη συνέχεια στη χρηματοδότηση και την κατασκευή και τη λειτουργία των μονάδων. Αυτές οι μονάδες μπορούν να χρηματοδοτούν να είναι ιδιωτικές επενδύσεις, μπορεί να είναι συγχρηματοδοτούμενα δημόσια ιδιωτικά έργα ή μπορεί να είναι και απευθείας χρηματοδότηση και μέσω του ΕΣΠΑ και με πόρους από την περιφέρεια ή από το Υπουργείο στους φορείς οι οποίοι θα αναλάβουν να διαχειριστούν αυτές τις μονάδες. Άρα και εδώ ανοιχτό είναι το πεδίο και θέμα χρηματοδότησης για την κατασκευή και τη λειτουργία αυτών των μονάδων δεν υπάρχει. Τι έχουμε λοιπόν, ποια είναι η φιλοσοφία που αλλάζουμε. Η προηγούμενη διοίκηση της περιφέρειας είχε έναν σχεδιασμό. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, δεν πρόκειται ούτε να την κρίνω ούτε να τη σχολιάσω, απλώς την αναφέρω, την ξέρετε κι εσείς, γιατί ήσασταν ενημερωμένοι, εν μέρη συμμετείχατε σε αυτό. Από τη στιγμή που δεν είχε εφαρμοστεί ο προηγούμενος περιφερειακός σχεδιασμός, έπρεπε να βρεθεί μια λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων. Σχεδιάζονταν μια μονάδα στην περιφέρεια καύσης απορριμμάτων, όλων των απορριμμάτων της περιφέρειας, και παράλληλα για το μεταβατικό διάστημα είχε γίνει η αγορά των περίφημων δεματοποιητών, 12 δεματοποιητών στην περιφέρεια, οι οποίοι λειτουργούσαν και λειτουργούν ως ένα μεταβατικό στάδιο δεματοποίησης και αποθήκευσης των απορριμμάτων και στη συνέχεια θα μετεξελίσσονταν σε σταθμούς μεταφόρτωσης. Αυτοί οι δεματοποιητές αφορούσαν όμως το σύνολο των απορριμμάτων, αφορούσαν σύμμικτα απορρίμματα. Δεματοποιούν σύμμικτα απορρίμματα. Θα δούμε τώρα αρχίζουν να λειτουργούν.